Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Τρίτη 6 Φεβρουαρίου σήμερα για εμένα. Είχα άλλα σχέδια και πλάνα πάλι για ακόμα μια εβδομάδα, αλλά άλλαξαν όλα μιας και ο Αλέξανδρος είναι σπίτι αρρωστούλης. Μου σήκωσε το βράδυ ένα 38.3 και από εκείνη τη στιγμή είναι με 10. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν έτσι κάτι απλό, μικρό και θα περάσει εύκολα και γρήγορα και ωραία. Μαγειρεύω τώρα, δεν σας πω τα αλήθεια, για τα αγόρια μαγειρεύω περισσότερο, όχι για εμένα, γιατί έτσι λίγο μου έχει κοπεί όρεξη το τελευταίο διάστημα. Καλύτερα για τη μία, γιατί πραγματικά δεν φανταζεστείτε τι τρώω. Τι έφαγα τις προηγούμενες ημέρες, από τα Χριστούγεννα και μετά, δεν έχει σταματήσει τα τσαγούλια μου εδώ να μασουλάνε. Λοιπόν, έβαλα τη στεκούλα μου που την ξαναθυμήθηκα. Έκανα αυτή την ελαφριά χαμηλή κλίτσα και με πιτζάμα. Πάμε τώρα να μαγειρέψουμε το σημερινό φαγητό, να ανοίξω το φούρνο, καθίστε, γιατί πάντα το ξεχνάω και μετά λέω άντε πάλι δεν άνοιξα. Ανοίξαμε φούρνο, να βάλω τα κοτοπουλάκια μέσα. Λοιπόν, οπότε τώρα, τι θα φτιάξω σήμερα, έτσι για να σας δίνω και καμιά ιδέα. Έχω βάλει σε μια λεκάνη και να μου ξεπαγώσει 2 μπούτια κοτόπουλο μέσα στο νερό μαζί με ξύδι, τα κάνω έτσι λίγο αναπολυμένεται τέλος πάντων. Έχω βράσει και μπρόκολο που τους αρέσει πάρα πολύ. Εγώ λογικά θα φάω μπρόκολο και ίσως ψήσω και κανένα μπιφτέκι αργότερα, θα δω, γιατί θα φύγω εγώ σε λίγο, θα σας πω όλα τα χυμαριωρή, αυτό της έλειπε τώρα τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό θα κάνω. Στα κοτόπουλα απλά εγώ βάζω μουστάρδα και βάζω και λίγο από πάνω αλατάκι και λοιπά να πάρει γεύση. Μπήκε το φαγητό στο φούρνο, έβαλα και τα χαλάκια να τα πλύνω. Έχω πάρει το χαλάκι της κουζίνας, τα δύο που έχουμε στο μπάνιο και το ένα το χαλάκι που έχω κάτω από το τραπεζάκι του σαλονιού που εκεί πέρα που κάθεται ο Αλέξανδρος, γιατί φέρνει τον πανικό. Τα έχω πάρει έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν στο πλυντήριο και μια φορά την εβδομάδα τα βάζω και ανανέωνε το χώρο. Τώρα επειδή μου λερώθηκε το ένα στο μπάνιο, τα βάλα πιο γρήγορα, γιατί συνήθως τα βάζω Παρασκευές. Και τώρα βράζω νεράκι. Έχω ρίξει σαπούνι εδώ πέρα που έχισε το νερό το κοτόπουλο, γιατί το κοτόπουλο ναι μεν μου αρέσει, αλλά το σχένομαι πάρα πολύ. Και έχω βάλει σαπούνι και τώρα περιμένω να κάψει και το νερό για να απολυμάνω λίγο εδώ. Και τώρα θέλω να καθίσω εδώ πέρα να φτιάξω το τραπέζι για να γυρίσω το τι έχω μέσα στην τσάντα μου και θέλω να το κάνω έτσι να θυμίζει λίγο το παλιό καλό καιρό του YouTube που κάναμε τέτοια βίντεο που καθόμασταν και κάναμε αγαπημένα, empties, τι έχω μέσα στην τσάντα μου, όλα αυτά. Θα βάλω και κεράκι όπως έκανα και παλιά, έτσι για να μου το θυμίσει περισσότερο και θα σας το γυρίσω και μετά θα φύγουμε να πάμε σε νέες περιπέτειες, θα σας πω σε λίγο. Είχα ξεχάσει αυτό που συμβαίνει. Εν τω μεταξύ δεν μου αρέσουν και τα δύο πράσινα, θα το βγάλω αυτό. Νομίζω είναι too much. Είχα ξεχάσει ότι όταν καθόμουν και παλιότερα να κάνω ένα βίντεο έτσι καθιστή. Εν τω μεταξύ που είμαι και πιο φωτεινή, πρέπει να κλείσω λίγο από εδώ νομίζω. Ότι έχουμε τέτοια πράγματα. Θορύβους, τα περνάνε τα πάντα όλα. Θα κλαδεύουν τώρα καλή ώρα. Πάλι φωτεινή είμαι. Έχουμε και τον καιρό που είναι του τρελού. Παιδιά, αυτή τη στιγμή είμαι στα μάξι και δείχνει 22 βαθμούς. 6 Φλεβάρι. Πέρσι ή πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. 6 Φλεβάρι είχαμε χιόνια. Εντάξει. Τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, βρίσκομαι στην Κηφισίας και κατηφορίζω προς το ιατρείο της κυρίας Τζούμα για κάτι έκτακτο. Τραυμάτισα κατά λάθος μία ελιά μου, την οποία δεν την έχω και πάρα πολύ καιρό, να σας πω την αλήθεια. Και μέσα σε μια εβδομάδα
Έχει αλλοιωθεί, έχει πάθει. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τι έχει πάθει. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα με τις ζαλάδες και με αυτά. Είχα και αυτή τη ζαλάδα να βλέπω την ελιά και να θέλω να ζαλίσω να πέσω κάτω έτσι όπως έχει γίνει. Χάλια έχει γίνει. Για καλή μου τύχη, τον Οκτώβριο το είχα πάρει απόφαση και είχα πάει στην κυρία Τζούμα και είχα κάνει χαρτογράφηση σε όλους τους πύλους που έχω στο σώμα μου. Οπότε μπορούμε να δούμε πώς ήταν, τι ήταν και που. Εντάξει, αν ήταν κάτι θα μου το είχαν πει τότε. Αλλά μπορούμε να έχουμε μια εικόνα από πριν 3-4 μήνες πόσο είναι. Να δούμε πώς είναι η ελιά και τώρα έτσι όπως έχει γίνει, για να αποφασίσουμε και τι θα γίνει τώρα, δεν ξέρω. Και εγώ πάω πολύ στα τυφλά και με άγχος να σας πω την αλήθεια, γιατί άλλαξε και χρώμα και φοβήθηκα πάρα πολύ. Έχω φοβηθεί πάρα πολύ επειδή άλλαξε χρώμα, όχι τόσο επειδή μάτωσε και κόπηκε και. Άλλαξε και χρώμα και αυτό είναι που με έκανε λίγο να φοβηθώ. Τέλος πάντων, και πάμε εκεί τώρα να με δει η γιατρός, να δούμε τι θα δούμε. Έχω αργήσει. 3 λεπτά, αλλά έχω αργήσει, ξέρετε εγώ τι παθαίνω. 1 λεπτό να αργώ. Κάτι με πιάνει. Τέλεια. Θες καφέ? Παιδιά, ζέστη. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί ζέστη μιλάμε. Νιώθω την άποψη και εγώ κυκλοφορώ με επιλεκτά. Παιδιά, δεν σας έδειξα πολλά πλάνα γιατί ήταν το ραντεβού μου πάρα πολύ γρήγορο. Με το που έφτασα, είχε έρθει η ώρα του ραντεβού μου και μπήκαμε κατευθείαν. Πήγα στη γιατρό, με είδε με το μηχάνημα εννοείται που κοιτάμε τις ελιές. Είναι μια τραυματισμένη ηλιά, οκ. Okay. Είδαμε και το πριν της, πολύ καλό αυτό που είχα πάει και είχα αποφασίσει να κάνω και την χαρτογράφηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εικόνα της ελιάς από πριν και να μπορούμε να συγκρίνουμε τι γίνεται. Να ορίστε εγώ τώρα με τον τραυματισμό μπορούσαμε να δούμε ήδη γιατρός ότι ήταν μια καλή ελιά. Τώρα είναι χάλια, έχει γεμίσει κάπαλα, γενικότερα δεν είναι και στα πολύ καλά της. Τέλος πάντων μου έδωσε η γιατρός μια κρέμα να τη βάζω πρωί βράδυ για μια εβδομάδα. Και από εβδομάδα να ξαναέρθω, να την ξαναδούμε που θα έχει καθαρίσει και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί εγώ θέλω να την αφαιρέσω οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει λόγος να την κρατήσω, γιατί θα τραυματίζεται συνέχεια τώρα και θα έχω τα ίδια θέματα. Οπότε να πάμε να δούμε πώς μπορεί να αφαιρεθεί. Αν μπορεί να αφαιρεθεί με λέιζερ ή αν πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά. Θα το δούμε αυτό όταν καθαρίσει. Και αυτό, τίποτα. Πραγματικά δεν κάθισα 5 λεπτά μέσα στο ιατρείο της γιατρού. Και τώρα είμαι μπλεγμένη στην Κηφισία. Είμαστε κάποιες μέρες αργότερα από το τελευταίο πλάνο. Γύρισα στο σπίτι, ενώ πίστευα ότι ο πυρετός του Αλεξάνδρου είναι ένας απλός πυρετάκος, εξελίχθηκε σε έναν πυρετό, τι να σας πω, 39,5, να δίνεις αλγκοφρέν και να μην πέφτει. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε κομπρέσες, είμαστε 2 βράδια άϊπνοι, εντωμεταξύ ο Κανάκης έφυγε και σήμερα ταξίδι με τη δουλειά. Και αυτός και είναι άϊπνος και αυτός 2 βράδια. Τέλος πάντων, κατάφερε να κοιμηθεί τώρα που έφτασε, μου είπε ότι κατάφερε στο ξενοδοχείο λίγο να κοιμηθεί. Τέλος πάντων, και φοβήθηκα πάρα πολύ που έβλεπα τον πυρετό να επιμένει τόσο και τον πήρα και τον πήγα για strep test, το οποίο βγήκε αρνητικό. Και μετά μίλησα με την παιδίατρο μου, είπε ελάτε να σας δω και πήρα μαζί και ένα τετραπλό τεστ που είναι α-β, γρήπη, COVID και RSV αρνητικά. Δεν έχει εντωμεταξύ κανένα άλλο σύμπτωμα, ένα βήχα, ένα μπούκωμα, ένα κάτι και λίγο αυτό έτσι με αναστάτωσε, αλλά τώρα είμαστε πολύ καλά, όλο το βράδυ έκανε υποθερμίες, παρόλα αυτά βαράγαμε σκοπιές να βλέπουμε τι γίνεται, μην ξεφύγει το παιδί και δεν πάρουμε χαμπάρι στον ύπνο μας, γιατί ήμασταν κουρασμένοι και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Βάζαμε ξυπνητήρι, μία ο ένας, μία ο άλλος και ξυπνάγαμε να παρακολουθούμε καταστάσεις, μόνο υποθερμίες. Τώρα είναι πάρα πολύ καλά και ζωηρός και δεν έχει κάνει κάτι άλλο, ευτυχώς. Κλείσαμε τα 24 ώρα με πυρετό φουλ και άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Οπότε δεν μπορούσα και να σας τραβήξω, γιατί και εμείς κλειστήκαμε σπίτι, μην φανταστείτε. Δηλαδή έφυγα κατευθείαν με το που γύρισα να τον πάω για strep test, μετά να φύγουμε να πάμε στην παιδεία του, δηλαδή υπήρξε έτσι μια αναστάτωση. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η μέρα μας και τώρα, παιδιά, επιτέλους σήμερα τελειώνω τις εξετάσεις της νευρολόγου. Γιατί άλλαξα νευρολόγο, πήγα σε άλλη και μου έγραψε κάποιες παραπάνω εξετάσεις που δεν μου είχε γράψει η προηγούμενη γιατρός. Και τώρα έχω να πάω σήμερα πάλι στον οφθαλμίατρο να μου κάνει και 2 ακόμα εξετάσεις που δεν μου είχε κάνει την πρώτη φορά. Θέλει να κάνουμε οπτικά παιδεία
και OCT που δεν έχω ιδέα τι είναι. Αλλά θα πάρω μαζί και τη μαμά μου. Οπότε ο μπαμπάς μου θα αναγκαστεί τώρα να κρατήσει το μικρό αφού ο κανάκης λείπει. Και θα πάρω τη μαμά μου μαζί. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να οδηγήσω, αν θα μου ρίξουν κάτι στα μάτια και σωστό λόγο. Δεν έχω ιδέα. Οπότε θα πάρω κάποιον μαζί να είμαι σίγουρη. Και πάμε. Τώρα πάω να ετοιμαστώ να φύγουμε γιατί το ραντεβού είναι στις 9 το βράδυ. Και μετά όμως της είπα της μαμάς μου, αλλά θα σου έχω μια έκπληξη. Της λέω, τι έγινε ρε πονηρέ, μου φέρει και παρέα εδώ ο Αλέξανδρος. Σήμερα που είδε, γιατί το μεσημέρι σήμερα κοιμήθηκα, που εγώ μεσημέρι δεν κοιμάμαι ποτέ, αλλά φανταστείτε τι κούραση είχα. Και επίσης, κοιτάξτε τι μου έκοψε. Σήμερα που ήταν λίγο καλύτερα και βγήκε μια βολτούλα με τη γιαγιά εδώ στη γειτονιά. Μου φέρε ωραία λουλουδάκια το παιδί, για να τα έχω εδώ πέρα, δίπλα στο... Το κομωδίνο μου. Ναι. Και η γιαγιά έφερε κι άλλα, έχεις δίκιο. Έφερε ανεμόνες η γιαγιά. Ναι. Ναι. Και εμένα έγινε. Πάω να ετοιμαστώ να φύγουμε για τον τελευταίο γιατρό επιτέλους, παιδιά. Την τελειώσαμε την οφθαλμολογική μου εξέταση. Βλέπω μέχρι τα Γιάννενα. Και την Άρτα. Και την Άρτα και το γεφύρι της Άρτας μαζί. Όλα καλά πήγαν ευτυχώς. Έκανα και οπτικά παιδεία και OCT. Τελικά ξέρετε τι είναι το OCT που σας έλεγα ότι δεν ξέρω. Είναι σαν μαγνητική, πώς κάνουμε μαγνητική, ξέρω εγώ, εγκεφάλου. Τέτοια ματιού. Αυτό, τίποτα, δεν πόνε σε καμία από τις εξετάσεις. Ούτε έχω τώρα θέματα όρασης και αυτά. Και τώρα περιμένουμε να πάρουμε το McDonald's μας. Για αυτούς που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να το φορτίζουν. Και πώς είναι το αυτοκίνητο. Εντάξει, όσο φας, όσο φορτίζει, δεν ξέρω. Μπορεί να φορτίζουν τα γρήγορα τα ηλεκτρικά, δεν έχω ιδέα. Όχι, δεν κάτσουν καμιά ώρα εδώ. Αυτές είναι οι απορίες. Όχι ότι το φάμε, μπορεί όπως φορτίζουμε εδώ. Αν το είχαμε παραγγείλει με τι έρχεται, με food, θα είχαμε έρθει τώρα. Δεν φαντάζεστε τι γίνεται. Μιλάμε κίνηση απίστευτη εδώ πέρα στα McDonald's. Έλα, πάμε να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε καν πληρώσει, δώσαμε παραγγελία. Ούτε καν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο ταμείο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο πολυπόθητο παραθυράκι. Γεια σας! Μεγάλες πατάτες, δύο bacon cheese, ένα bacon cheese χωρίς σαν... Τέλεια, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τα σχέδια η Εμιλία. Έτσι, γιατί είχαμε πει θα πάμε για brunch. Και μετά λέει όχι θέλω νύχια. Και μετά λέει δεν με φωνάζετε όταν πηγαίνετε για brunch. Πάτε μόνες σας. Και εγώ θα πάρω αυτή τη μπαγκέτα με το... τη Caesar. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, αυτές εδώ το παίζουν διέτης. Είμαστε στην επόμενη μέρα, όπως τα έχετε καταλάβει. Ήρθαμε για μπραντς και μου το παίζουν εδώ πέρα. Η μία πήρε καφεδάκι και η άλλη καφεδάκι βασικά. Και μόνο εγώ πήρα να φάω. Εγώ σταθερή εδώ στις αξίες μου, δεν υπάρχει αυτό. Ο Αλέξανδρος πήρε το στάκι με πατατάκια. Για την ώρα τρώμε μόνο τα πατατάκια. Και χυμό. Εν τω μεταξύ ήρθαμε στο Μαρούσι όχι μόνο για να φάμε μπραντς, φύγαμε λίγο τώρα, έχει καθίσει η αδερφή μου εκεί με την κόρη της νονάς μου. Γιατί εγώ έχω αποφασίσει ότι θέλω να κάνω κάτι τρύπες αυτή, τώρα στα 34 μου χρόνια. Και επειδή έχω να κάνω τις πρώτες, πόσο ήμουν ρε μαμά, τριών ή 6 μηνών όταν μου τις είχατε κάνει. 6 μηνών, 4. Τις βασικές μου αυτές εδώ. Τώρα δεν θυμάμαι, είχα κάνει και εγώ κάτι δεύτερες μετά στο Λύκειο, αλλά πραγματικά δεν θυμάμαι τον πόνο, μου κλείσανε βέβαια οι άλλες. Και θέλω τώρα να πάω να κάνω τρύπες, θα πάω να κάνω μία, να δω αν θα αντέξω. Και άμα αντέξω θα κάνω και μία δεύτερη, γιατί θέλω να κάνω στο δεξί να έχω τρεις και στο αριστερό να έχω δύο. Αλλά θα το κάνω σιγά σιγά, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, λέω μην με καίνε τα αυτιά μου και δεν μπορώ να κουμπίσω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι. Ναι, αλλά γιατί να μην σου κάνουν μια ενεσούλα αναισθητική όπως κάνει εδώ ο δοντίατρος, να μην πονάς. Πιο πολύ θα πονάει ένεση, λες. Ω, μωρέ, με πάει η μαμά μου πάλι για τρύπα στα φτάκι. Τι να το κάνω το κοριτσάκι μου, φοβάται τώρα. Ω, έχει και λίμνη. Τι ωραία που είναι στη γέφυρα. Πρόσεχε πως τα κατέβεις, έτσι. Δεν θα μου πείτε με γεια. Με γεια σου. Τι έχω στήσει αυτή εγώ εδώ πέρα τόση ώρα. Έχω άλλο αέρα τώρα.
Και εγώ με βέβαια λίγο, αλλά εντάξει. Έχει πάρει φωτιά τώρα το αυτί μου, τι αέρα. Το χειμώνα το πιο μικρό τώρα. Για πες τι έλεγες για τον καιρό. Λέω ρε παιδί μου. Πιο δυνατά, δεν θα ακούγεσαι. Ο καιρός έχει και τα ψυχολογικά του κι αυτό σαν και εμάς. Ή κάνε κρύο ή κάνε ζέστη. Δηλαδή εγώ πριν ήμουν με το κοντομάνι. Τώρα κρυώνω, πες. Τώρα φοράω το αυτό μου, κρέμεται το πουφάνο όμως. Δηλαδή δεν γίνεται, ας αποφασίσει. Είναι οικογενειακή η γκρίνια δηλαδή, για να καταλάβετε, δεν είμαι μόνο εγώ έτσι. Αυτή είναι σε λιγότερο βαθμό βέβαια, αλλά υπάρχει και εδώ. Αυτή. Και η έξοδός μας είναι σε γιατρούς, γιατί μας αρέσει. Σε γιατρούς. Σε γιατρούς και σε καφετέρειες με μεγαλύτερη ηλικία κόσμο πλέον. Να αρχίζουμε να συνηθίζουμε, έτσι δεν είναι. Μα λέμε τα γιατρικά μας. Τους πόνους μας. Έτσι, που πονάει ο καθένας. Πιο πολύ πονάμε εμείς παρά η μεγαλύτερη σε ηλικία πάντας. Νομίζω είναι το ηλικιακό τώρα αυτό. Δηλώνω απίστευτα ενθουσιασμένη. Βασικά αυτή είναι η νέα, το νέο απόκτημα, η νέα τρύπα από εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αν έχει κάνει zoom. Ελπίζω να έχει κάνει zoom, να φαίνεται καλά. Εντάξει, τώρα έχω βάλει και από εδώ βασικά ένα σκουλαρίκι όσο πιο μικρό είχα. Γιατί αυτήν, πραγματικά είχα να βάλω σκουλαρίκι πάνω από 10 χρόνια. Την είχα κάνει γυμνάσιο ήμουνα, νομίζω ήμουνα γυμνάσιο, όχι λύκειο. Γιατί θυμάμαι ότι ήμουνα πιο μικρή, είχα πάει και με τις αδερφές μου μαζί. Θυμάμαι ακριβώς που ήμασταν και θυμάμαι την αίσθηση του καψίματος την ώρα που έβγαινα από το μαγαζί που με έκαιγε εκεί πέρα, ξέρετε. Και μετά την παράτησα, επειδή θυμάμαι ότι κάτι μου είχε έτσι ψιλοκάνει και την είχα παρατήσει, τέλος πάντων. Οπότε η κοπέλα εκεί πέρα κατάφερε και μου την άνοιξε. Μου λέει: δεν θα σε τρυπήσω άδικα, αλλά θα προσπαθήσω. Και πήρε ένα σκουλαρίκι και τριφογυριστά τα κατάφερε και την άνοιξε. Οπότε δεν χρειάστηκε. Γιατί στην αρχή της λέω: αφού από το αριστερό αυτή θέλω δύο, κάνουμε από εδώ τώρα αυτές και σιγά σιγά θα κάνουμε και από τις άλλες. Αλλά τελικά έχω δύο και δύο και θα πάω σε 6 εβδομάδες να κάνω και εδώ πάνω. Εντάξει τώρα αυτή. Έχει λίγο πιο απόσταση από εδώ αυτή. Αλλά δεν γίνονταν διαφορετικά. Μου είπε η κοπέλα: απαγορεύεται να τρυπήσω πάνω σε ελιά. Ή θα είναι πολύ κοντά ή πιο μακριά. Και προτίμησα πιο μακριά, γιατί αν θέλω να βάλω μεγαλύτερο σκουλαρίκι, δεν θα χωράνε. Και θεώρησα ότι είναι καλύτερο αυτό. Οπότε εντάξει, υπάρχει μια μικρή απόσταση. Το έφερε όσο πιο κοντά μου είπε γινότανε στην ελίτσα. Και παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα τις τρύπες. Το σκεφτούμε εδώ και πάρα πολλές μέρες. Αλλά όλο το άφηνα. Και τώρα που ήμασταν στο Μαρούσι, το πήρα απόφαση. Και την προηγούμενη φορά που είχα πάει στο Μαρούσι, έλεγα ότι θέλω. Βέβαια, να σου πω και την αλήθεια, θέλω να πάω να κάνω και εδώ μέσα μία. Αλλά εδώ φοβάμαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πονάει. Ήθελα έτσι να έχω κάτι πιο μικρούλιτσα, στρασάκι, σαν κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ας πάω τώρα σε 6 εβδομάδες να κάνω άλλη μία από εδώ. Για να έχω έτσι να τα ταιριάζω, να δω πώς θα το κάνω και βλέπουμε. Τώρα το μόνο που μου είπε η κοπέλα είναι απλά να το πλένω με ένα παιδικό σαπούνι πρωί βράδυ για λόγους υγιεινής αυτό. Και σε 6 εβδομάδες πάλι να πάω να μου βγάλει, μου είπε, άμα θες μου λέει να στο βγάλω εγώ, για να σου βάλω το σκουλαρικάκι που εσύ θέλεις. Οπότε θα μου βγάλει εκείνη αυτό το σκουλαρικάκι. Εν τω μεταξύ πλέον δεν θέλουν γύρισμα, γιατί έτσι λέω πρέπει να τα γυρίζω. Και μου λέει όχι, αυτό ήταν παλιά, πλέον δεν χρειάζεται γύρισμα. Εγώ είχα μείνει εκεί, δηλαδή όταν είχα κάνει αυτή τη δεύτερη, θυμάμαι ότι μου είχαν πει ότι πρέπει να το γυρίζω. Έστειλε και μήνυμα στον κανάκι βίντεο και έμεινε, δεν το περίμενε ότι θα έκανα άλλη τρύπα. Δεν ξέρω γιατί, με ενθουσίαζε πάρα πολύ και μου πέταγε συνέχεια όμως φωτογραφίες τέτοιες και πολύ πρόσφατα είχα στείλει και στην αδερφή μου μια φωτογραφία, καθίστε να δω αν θα καταφέρω να τη βρω. Της είχα στείλει το αυτή μια κοπέλα που μου το έβγαλε στο Instagram, νομίζω. Το βρήκα. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είδα και τρελάθηκα. Να, αυτή εδώ μέσα μου άρεσε πάρα πολύ, πιο πολύ από όλες. Εντάξει, εδώ όχι τόσο. Εδώ πέρα μου αρέσει, αλλά είδα και αυτό εδώ και ενθουσιαστικά. Αλλά το έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Εμένα δεν νομίζω ότι χωράει. Άλλη μία μου πει κοπέλα, χωράει το από εδώ μου αυτή σίγουρα. Αλλά αυτή εδώ με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ. Εδώ μέσα. Νομίζω θα μου άρεσε. Βέβαια, αυτή έχει δύο, βλέπω. Να έχει μία πιο πάνω και μία πιο κάτω. Αλλά δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Καλά, εδώ δεν πόνεσαι. Είναι πολύ στιγμιαίο. Δηλαδή, την ώρα που γίνεται η τρύπα, δεν πονάς. Πονάς ένα-δύο δευτερόλεπτα αργότερα που συνειδητοποιείς ότι κάτι γίνεται, κάτι έχει γίνει εκεί. Και που μετά νιώθεις ένα καψιματάκι. Τώρα δεν το νιώθω καν το καψιματάκι. Απλά νιώθω ότι είναι λίγο ερεθισμένο το αυτί μου. Τίποτα παραπάνω. Ό,τι να είναι τώρα, έτσι. Έχω χαρεί επειδή έκανα μια δεύτερη τρύπα. Οκ. Σταματάω.
Έχει βραδιάσει, όπως μπορείτε να καταλάβετε, νομίζω, από το πλάνο και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Αλλά πριν σας χαιρετήσω, θέλω να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο που μου ήρθε το απόγευμα από lunchboxάκι. Μας το έστειλε η Τζορτζίνα για τον Αλέξανδρο. Μέσα σε αυτό εδώ το κουτάκι είχε το νέο ταπεράκι του Αλέξανδρου, το οποίο είναι εξαιρετικό και πανέμορφο. Δείτε τι ωραία τα σχέδια και πόσο μου αρέσει που έχει έτσι αυτά τα hashtags και γράφει τα διάφορα. Εδώ κάτω γράφει το hashtag lunchboxάκι και εδώ πέρα γράφει hashtag καλά πήγε και άλλα πάρα πολύ ωραία. Εδώ πίσω μας το έκανε και προσωποποιημένο και γράφει Αλέξανδρος και είναι τέλειο γιατί είναι σαν ανάγλυφο. Ανοίγει εύκολα για το παιδί να μπορεί να το ανοίξει. Μου αρέσει που έχει αυτές εδώ τις θήκες που τις έχουμε βολευτεί και τρελαίνομαι που είναι διάφανο. Πάρα πολύ. Μόλις το είδα ότι από κάτω είναι διάφανο, ξετρελάθηκα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αυτά τα διάφανα φαίνονται και πιο καθαρά. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται και το ελαστιχάκι εδώ πέρα πολύ καλό. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα τρέχει κιόλας. Έχω δει και που λένε πολύ καλά λόγια για αυτό εδώ πέρα το lunchboxάκι. Πολύ όμορφο, ιδιαίτερο και διαφορετικούλι. Επίσης μας έστειλε pins με το story θέμα που πεθαίνω εγώ, εντάξει ο Αλέξανδρος ακόμα το story νομίζω δεν έχουμε δει ποτέ και κάτι που πρώτο Θεός τη Δευτέρα μόλις το δει στο lunchboxάκι θα τρελαθεί. Θα έχουμε σχέδιο από πατρόλ. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε άλλα έτσι διάφορα, αλλά έχουμε με ελικόπτερα, με αυτοκινητάκια, με τέτοια, αλλά δεν έχουμε Paw Patrol. Και επίσης στην τσάντα του πάνω, στην εξωτερική πλευρά, έχει αυτό εδώ το κοριτσάκι το οποίο δεν ξέρω πώς το λένε τώρα, να σας πω την αλήθεια, ο Αλέξανδρος δεν τα ξέρει αυτά. Του έχω πάρει το σε σχέδιο σε αυτό το κοριτσάκι, αυτό το διάλεξα βασικά. Είναι μια θήκη που βάζουμε μέσα αντισηπτικό και βάζει το τζέλ στα χέρια του. Νομίζω ότι τη Δευτέρα που θα καταλάβει ακριβώς γιατί τώρα ξετρελάθηκε με τα pins και με το lunchboxάκι εδώ, δεν έχει καταλάβει ακόμα με τα σχέδια, αλλά νομίζω πως τη Δευτέρα θα γίνει πάρτι το πρωί. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, έχει κάνει τέλεια δουλειά. Θα σας βάλω το link εννοείται από κάτω να ρίξετε μια ματιά, γιατί έτσι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Τζορτζίνα και πεθαίνω με το διάφανο από κάτω τα περάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό εδώ πέρα έτσι τα σχεδιάκια με το σχολικό και όλα αυτά. Πολύ όμορφα. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ εννοείται. Λοιπόν, εγώ εδώ με τις τρύπες μου, τις καινούργιες, πρέπει να πάω να την περιποιηθώ τώρα και φοβάμαι η αλήθεια να ακουμπήσω. Δεν έχω ακουμπήσει το αυτί μου καθόλου σήμερα γιατί εντάξει, ακόμα νιώθω λίγο ερεθισμένο το σημείο. Αλλά οκ, okay, καλά θα σκεφτείτε μερικές. Μια τρύπα στα αυτιά της έκανε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αυτές εδώ, τις κάτω, τις έχω από 6 μηνών, μου είπε η μαμά μου, περίπου 6 μηνών ήμουνα. Αυτή εδώ την είχα κάνει πάνω από 10 χρόνια, 15, δεν ξέρω πραγματικά, κάπου εκεί γύρω στα 15 χρόνια πρέπει να είναι. Και είχα ξεχάσει πώς είναι και τώρα έτσι μου φαίνεται περίεργο που νιώθω έτσι αυτό το κάψιμο εδώ και αυτά, αλλά εντάξει θα το συνηθίσω, νομίζω πως αύριο θα έχει φύγει και αυτή η αίσθηση. Και αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι, να σας κράτησα όμορφη παρέα. Θέλω να πιστεύω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται ή την επόμενη, θα δούμε τώρα ανάλογα πώς θα βγει και το πρόγραμμα, θα σας έχω και το Q&A. Έχουν αρχίσει να έτσι, μαζεύονται κάποιες ερωτησούλες. Θέλω να πω και στο Instagram να πείτε κάποιες ερωτήσεις και εδώ αν θέλετε από κάτω να αφήσετε κάποια ερώτηση για το Q&A, εννοείται να την κάνετε. Αυτά, θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και δίνουμε ραντεβού Τετάρτη, Σάββατο, δεν ξέρω, θα δείξει. Αυτά, σας φιλώ γλυκά και να προσέχετε.